Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη, που ζει στους ρυθμούς του πολυαναμενόμενου δημοψηφίσματος που πραγματοποιείται την Κυριακή 16 Απριλίου. Το κλίμα στην πόλη, από όσο προλάβαμε να δούμε μέχρι στιγμής, είναι ήρεμο, με τον κόσμο, κυρίως τους μαγαζάτορες γύρω από την πλατεία Ταξίμου που βρισκόμαστε, χαρακτηριστικής τουριστικής περιοχής, να τον προβληματίζει περισσότερο η μεγάλη πτώση του τουρισμού που βιώνει η Τουρκία τον τελευταίο χρόνο, παρά τα αποτελέσματα της κάλπης. Όχι βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει τους Τούρκους σε τι πολίτευμα θα ξημερώσουν τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στην πόλη κυριαρχούν γιγαντοαφίσες με τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Γιλντιρίν να προπαγανδίσουν το ναι στο δημοψήφισμα, ενώ ακόμα και ο παραδοσιακά αντιπολιτευόμενος τύπος κρατά χαμηλούς τόνους αναφορικά με το όχι. Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις τώρα, σήμερα είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνουν ένα ελαφρό προβάδισμα στο ναι, στα όρια του στατιστικού λάθους. Συγκεκριμένα δίνουν στο ναι 51,3% και 51,5%, που κάτω από αυτές τις συνθήκες πολιτικής ανασφάλειας και στρατιωτικού νόμου δεν μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί. Για τις δημοσκοπήσεις θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες πριν το δημοψήφισμα και επίσης γιατί αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις. Ακόμη και η εταιρεία Γκεζίτη, που διενήργησε τη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις, σχολιάζει το αποτέλεσμα λέγοντας ότι ο κόσμος φοβάται να εκφράσει δημόσια την άποψή του λόγω του κλίματος. Και για να το σχολιάσουμε κι εμείς αυτό, είναι προφανές ότι αυτός που φοβάται να εκφράσει την άποψή του δεν είναι αυτός που συμπαρατάσσεται με τη γραμμή του κυβερνώντος κόμματος, αλλά με το όχι. Μιλήσαμε λίγο πριν για μια περίεργη συνένεση που δείχνει ο αντιπολιτευόμενος τύπος στην υποστήριξη του ναι. Οι υποστηρικτές του όχι, δηλαδή στην ουσία οι κεμαλιστές και το Κουρδικό Κόμμα, που πρέπει να πούμε ότι οι δύο ηγέτες του βρίσκονται στη φυλακή, αλλά και μικρότερα κόμματα και οργανώσεις, παραπονούνται ότι η προβολή του όχι στα μέσα ενημέρωσης είναι στο 1/10 της προβολής του ναι και χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους προβολής μέσα από ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα. Πριν από δύο μήνες, πάντως, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι στην Τουρκία υπάρχει περισσότερη ελευθερία στον τύπο από ότι υπάρχει σε πολλές δυτικές χώρες. Εμείς να πούμε ότι οι 120 και πλέον δημοσιογράφοι που έχουν φυλακιστεί το τελευταίο 9 μήνο μάλλον θα έχουν διαφορετική γνώμη. Από Κωνσταντινούπολη για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.